χρόνια στη διατροφή μας έχουν μπει τα superfoods. Είναι οι λεγόμενες θαυματουργές τροφές, όπως το goji berry, τα cranberries ή η σπιρουλίνα. Υπάρχουν ελληνικές τροφές αντίστοιχης αξίας? Είναι αλήθεια ότι υπήρχαν τροφές αντίστοιχης αξίας και είναι της μόδας λίγο πλέον να χρησιμοποιούμε τα goji berries, τα cranberries, τις σαλάτες για παράδειγμα. Έχω να σου αντιπροτείνω εγώ κάποιες ελληνικές υπερτροφές. Μπορείς αντί για goji berries να χρησιμοποιείς την κορυδιακή σταφίδα, η οποία έχει αντικαρκυνική δράση. Επίσης, στους διαβητικούς φαίνεται ότι ρίχνει την αρτηριακή πίεση και μειώνει τα επίπεδα της LDL χολεστερόλης. Αντί για cranberries, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τους καρπούς του ροδιού, που έχουν πολύ υψηλή αντιοξειδωτική δράση και μπορείς να τους χρησιμοποιήσεις είτε σαν σπόρους μέσα στη σαλάτα, είτε να πεις το χυμό του, που είναι πάρα πολύ αντιοξειδωτικός. Επίσης, αντί για τη σπιρουλίνα, μπορείς να χρησιμοποιήσεις λιναρόσπορο, που έχει περισσότερο ωμέγα 3 λιπαρά οξέα, πολλές φυτικές ίνες, ψευδάργυρο, μαγνήσιο και βοηθάει πάρα πολύ καλά στη ρύθμιση του πεπτικού συστήματος. Πολύ συχνά πίνουμε τσάι, είτε τοκινό τσάι είτε πράσινο τσάι, ενώ το πρωί έχει μπει στη διατροφή μας το φυσικό βούτυρο. Υπάρχουν αντίστοιχες τροφές για αυτά? Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το τσάι του βουνού, το οποίο προέρχεται από το φυτό σιδεΐτης SPP. Το όνομά του προέρχεται από την ελληνική λέξη σίδηρος, οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι μας κάνει σιδερένιους. Αντί για το φυσικό βούτυρο, έχουμε εξαιρετικής ποιότητας στη χώρα μας ταχίνι, το οποίο προέρχεται από 100% αλεσμένο σουσάμι. Εν αντιθέσει με το φυσικό βούτυρο που υπάρχει στην αγορά, που υπάρχει πολλές πιθανότητες να περιέχεται μέσα επιπλέον υδρογονωμένα λιπαρά, έχει πάρα πολλές φυτικές ίνες, πάρα πολύ μαγνήσιο, μαγκάνιο, ψευδάργυρο, και μπορεί να καταναλωθεί το πρωί σε κάποιες φέτες ψωμί, φρυγανιές, μαζί με λίγο μέλι, πετιμέζι, για να δώσει μια πιο ωραία γεύση.